αρχικά να ευχαριστήσω τον κύριο Φριδόπουλο για τα κολακευτικά του σχόλια. Του εύχομαι ότι καλύτερο στην προσωπική και επαγγελματική του πορεία. Όσον αφορά το παιχνίδι, πέρασαμε μια δύσκολη εβδομάδα, διότι εμείς πέρα από τα προβλήματα που είχαμε στη νευραλική θέση του κέντρου με συγκεκριμένους παίκτες που είναι εκτός, προσθέθηκε μια ακόμα απουσία της τελευταίας στιγμής. Πέρα ότι ακόμα δύο ποδοσφαιριστές μας, ενώ ξεκίνησαν το παιχνίδι, είχαν πρόβλημα όσον αφορά την σωματική τους κατάσταση. Ταλαιπωρούμαστε αρκετοί παίκτες από ίωση αυτή τη βδομάδα. Ως προς την εικόνα του παιχνιδιού, αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που τα στοιχεία, τα στατιστικά όπως δείχνουν, όπως αναφέρθηκαν και οι προλαλήσοντες, δεν έχασε στο πρωτάθλημα. Δεν είχε χάσει το πρωτάθλημα. Επίσης, όταν έρχεσαι από μια σημαντική νίκη εκτός έδρας, πολλές φορές οι ομάδες που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε εντός έδρας θα έχουν πολύ καλή αμυντική λειτουργία και θα στοχεύουν στις αντιπιθέσεις να πετυχαίνουν κάποιο γκολ. Είδαμε την ομάδα του Αλίμου να είναι πολύ καλά τακτοποιημένη όσον αφορά την αμυντική της λειτουργία και προσπαθούσε με αντεπιθέσεις να δημιουργήσει πρόβλημα στην άμυνά μας. Βέβαια θα έλεγα ότι ιδιαίτερα προβλήματα δεν μας, ευκαιρίες δεν δημιουργήσαν πέρα από την φάση του πέναλτι που χτύπησε στο χέρι του αμυντικού μας. Σίγουρα αυτό ήταν και κομβικό σημείο του παιχνιδιού. Εμείς θα έλεγα από την πλευρά μας, το πρώτο ημίχρονο εν αντιθέσει με τα υπόλοιπα παιχνίδια ήταν καλύτερο. Αυτή τη στιγμή στο σημερινό παιχνίδι η εικόνα αντιστράφηκε. Ήμασταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά όμως είχαμε μία-δύο κλασικές ευκαιρίες. Ιδιαίτερα ήταν πολύ σημαντική η ευκαιρία που έχασε ο Ανκούλο, ώστε θα μας έδινε δυνατότητα να ανοίξουμε το σκορ και η εικόνα του παιχνιδιού θα ήταν διαφορετική. Στην ανάπαυλα δώσαμε κάποιες οδηγίες, κάναμε ορισμένες αλλαγές οι οποίες βοηθήσαν εν μέρη το παιχνίδι. Έτσι ευτυχήσαμε να προηγηθούμε, να πετύχουμε και ένα δεύτερο γκολ και εκεί κάπου το παιχνίδι τελείωσε. Βέβαια θα έλεγα ότι ο Άλυμος μέχρι τελευταία προσπαθούσε να παλέψει, να δημιουργήσει και με στόχο να πετύχει κάποιο γκολ. Τέλος καλό, όλα καλά, βγάζουμε τα θετικά μας συμπεράσματα. Διδασκόμαστε από το παιχνίδι και πολύ γρήγορα πρέπει να ανασυνταχτούμε για το δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι μέσα στον Πανηγιάλιο. Δεν έχουμε πολυτέλεια, να κοιτάμε πίσω, βλέπουμε μπροστά, με σύνεση και σοβαρότητα συνεχίζουμε. Καλησπέρα. Όταν έφτασε με ένα μας περισσότερο στην κορυφή πλέον. Βέβαια μπορεί να είναι πολύ νωρίς, αλλά αυτή τη στιγμή ισοβαθεί με την άκρη στην κορυφή. Ο στόχος του Απόλλωνα είναι να μείνει μέχρι τέλους σε αυτά τα επίπεδα. Από το καλοκαίρι οι στόχοι που βάλαμε ήταν οι εξής. Δημιουργούμε μια ομάδα καινούρια, η οποία αποτελείται από 24 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές συν δύο που υπήρχαν στην ομάδα. Πρωταρχικός στόχος είναι να βρεθεί η ομάδα στις τρεις προνομιούχες θέσεις που θα της δώσει τη δυνατότητα να συμμετέχει στα play-offs. Βέβαια, να ξέρετε, από εδώ και πέρα ο αγώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Οι ομάδες που ξεχωρίζουν θα αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες δυσκολίες, είτε όταν βρίσκονται αντιμέτωπες, αλλά πολύ περισσότερο τα εντός έδρας παιχνίδια θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Δικός μας στόχος είναι καθημερινά να βελτιωνόμαστε. Όπως σας είπα, στόχος μας είναι η τριάδα, αλλά το θέμα της κορυφής δεν με αγγίζει αυτή τη στιγμή, διότι η κορυφή, η άνεμη είναι πολύ ισχυρή και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσγειωμένοι αν θα θέλουμε στο μέλλον να έχουμε μια σταθερή και συνετή έτσι και δημιουργική πορεία. Έχουμε δυνατότητες ομάδα, χρειαζόμαστε βελτίωση, δείχνουμε εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές μας. Η στόχη αναπόφευκτα δεν μπορεί να είναι παρά μόνο να κοιτάζουμε προς τα ψηλά, αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς να βάλουμε συμπεράσματα. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Ευχαριστώ πολύ.